Στις 9 Αυγούστου οι πρώτες στήλες τουρκικής κατασκευής οχημάτων με προστασία από νάρκες Κίρπη εντοπίστηκαν στην Ουκρανία με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον βουλευτή Βέρκοβ Ναράντα της Ουκρανίας από το κόμμα του Ζελένσκι, Servant of the People, Γιούρι Μισουατζίν, 50 τεθωρακισμένα οχήματα βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 150 ακόμη οχήματα θα παραδοθούν από την Τουρκία στο εγγύς μέλλον. Τα BMC Kirpis χρησιμοποιούνται κυρίως από τα τουρκικά στρατεύματα στις κοινές αποστολές περιπολίας Τουρκίας-Ρωσίας στη Συρία και σε άλλες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία προμήθευσε τους μετριοπαθείς πληρεξούσιους της στις συριακές επαρχίες Χαλέπη και Ιντλίπ με διάφορα όπλα και εξοπλισμό μαζικά συμπεριλαμβανομένου του Kirpi. Το Mine Resistant Ambush Protected όχημα Kirpi σχεδιάζεται και κατασκευάζεται από την BMC για τις ανάγκες των τουρκικών χερσαίων δυνάμεων. Διαθέτει θωρακισμένο κήτος που παρέχει προστασία από σφαιρίδια διάτρησης θωράκισης και θράψματα βλημάτων πυροβολικού. Το κάτω τμήμα σε σχήμα V παρέχει προστασία από χειροβομβίδες και νάρκες ξηράς. Το Kirpi διαθέτει σύστημα GPS, κάμερα οπισθοπορίας και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Το όχημα έχει 5 θηρίδες βολής και 4 αλεξίσφαιρα παράθυρα σε κάθε πλευρά του θαλάμου, καθώς και μια θωρακισμένη θέση για τον πυροβολητή. Ανάλογα με την τροποποίηση, το Kirpi μπορεί να οπλιστεί με πολυβόλο των 7,62 mm ή 12,7 mm ή με τηλεχειριζόμενους σταθμούς όπλων. Οι επιβάτες εισέρχονται και εξέρχονται μέσω μιας ράμπας που λειτουργεί υδραυλικά στο πίσω μέρος του κήτους. Η μάζα του είναι περίπου 16.000 κιλά. Το μήκος του 6 έως 7,07 μέτρα ανάλογα με την έκδοση. Το πλάτος 2,51 μέτρα. Το ύψος 86 μέτρα. Πλήρωμα περισσότερων από 3 από 10 έως 12. Μέγιστη ταχύτητα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Λειτουργική εμβέλεια 800 χιλιόμετρα. Πάντως επιβεβαιώθηκε επίσημα ο έλεγχος των δυνάμεων υπό τη Ρωσία ενός μεγάλου εργοστασίου στα περίχωρα της πόλης Ολεντάρ. Οι μάχες έχουν φτάσει στους δρόμους της πόλης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ ισχυρίστηκε ότι η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ ανέλαβε τον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας του εργοστασίου Κνάουφ που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά προάστια του Σελεντάρσι, βόρεια Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.